Κύριε Αναστασοπούλου, κύριε Παπαδάκη, βλέπουμε για ψηφοθερικούς λόγους, ακόμα και σήμερα στην εκπομπή σας, να εργαλειοποιείται από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Μόνο που αυτά τα παιχνίδια, ξέρετε, που παίζουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, είναι πολύ επικίνδυνα. Ιδιαίτερα τούτη την περίοδο, γι' αυτό και τα καταγγέλνουμε, ιδιαίτερα τούτη την περίοδο που βλέπουμε να προετοιμάζονται και να κυοφορούνται πολύ σοβαρές αρνητικές διευθετήσεις γενικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, βεβαίως με την άμεση, την ολοφάνερη παρέμβαση των Αμερικανών ατοικών, οι οποίοι έχουν εδρεώσει, έχουν κατσικωθεί κυριολεκτικά στην περιοχή και την έχουν μετατρέψει σε πολεμικό ορμητήριο με βάση κεντρική την Αλεξανδρούπολη. Και αυτό το φρόντισαν επιμελώς και η Νέα Δημοκρατία με την κυβέρνησή της, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που το ξεκίνησε. Αλλά ξέρετε, κυρία Αναστασοπούλου, από τη συζήτηση αυτή λείπουν τα ουσιαστικά προβλήματα. Πάντως, κύριε Δελή, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αν καταλήγουμε χωρίς κανείς να πέφτει από τα σύννεφα στο συμπέρασμα ότι οποιοδήποτε υποψήφιος στην περιοχή κατεβαίνει υποψήφιος αφού πρώτα έχει πάρει τις ευλογίες του τουρκικού προξενείου, όπως αυτή την περίπτωση, όπως καταγγέλλεται, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Δηλαδή, πρέπει να δούμε τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, τι κάνουμε και τώρα. Προφανώς και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέρετε, αυτού του είδους οι παρεμβάσεις από το τουρκικό προξενείο, κυρία Αναστασοπούλου, το είπατε και πριν, δεν είναι τωρινές. Έχουν ένα ολόκληρο παρελθόν, αφορούν όλα τα αστικά κόμματα με την πρημοδότηση πολύ συγκεκριμένων υποψηφίων. Και αν θέλετε, δεν συμβαίνει μονάχα στις βουλευτικές εκλογές, συμβαίνει και στις περιφερειακές, συμβαίνει και στις τοπικές εκλογές και στις μειονοτικές περιοχές. Όμως θέλω να πω ότι από αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι αρκετά προσανατολιστική και γίνεται, όπως είπαμε, για ψηφοθερικούς λόγους, λείπουν τα πραγματικά, τα σοβαρά προβλήματα της μειονότητας στη Θράκη, κυρία Αναστασούπου. Για παράδειγμα, δεν συζητιέται το τεράστιο θέμα της ανεργίας που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και που τους υποχρεώνει να μεταναστεύουν κατά χιλιάδες στα σκλαβοπάζαρα και στα φραουλοχόραφα και στα τουλιποχόραφα της Ολλανδίας και στα ναυπηγεία της Γερμανίας. Με τη συγκεκριμένη δράση δουλεμπορικών γραφείων, δεν συζητάμε για την πολύ μεγάλη έλλειψη δομών υγείας. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι ένας ολόκληρος δήμος, ο Δήμος Αριανών στη Ροδόπη, δεν έχει ένα κέντρο υγείας. Να πούμε για τις τεράστιες έλλειψεις που έχουν τα σχολεία, τα μειονοτικά σχολεία, τα σχολεία της μειονότητας, στα μειονοτικά χωριά. Αυτά τα προβλήματα, όπως λέμε εμείς, κυρία Αναστασοπούλου, ΚΚΕ, είναι κοινά προβλήματα και με τον υπόλοιπο πληθυσμό, με την πλειονότητα. Και είναι κοινά γιατί έχουν κοινή ρίζα. Την πολιτική όλων αυτών που κυβέρνησαν και που τώρα τσακώνονται. Αυτό και λέμε εμείς ότι κοινή θα πρέπει να είναι και η πάλη και της μειονότητας και της πλειονότητας. Και αυτόν ακριβώς το σκοπό υπηρετούν και τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ που έχουν αναγνωρισμένους αγωνιστές και από την πλειονότητα και από την πλειονότητα για την λύση των. Θα επιστρέψουμε για το νέο γύρο. Ενάντια στο εθνικιστικό δηλητήριο, κινητοποιώντας όλο τον κόσμο για τα κοινά τους προβλήματα. Μάλιστα. Και πέρα και έξω από διαιρέσεις λόγω κόμματος, λόγω φιλής, λόγω θρησκείας. Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι γίνεται φανερό πια και σε όλους όσους μένουν στην περιοχή και εγώ τυχαίνει να κατάγομαι από την περιοχή, ότι με εκβιασμούς και με πιέσεις επιχειρεί κάθε αστική τάξη, και η τουρκική και η ελληνική, να καταστήσει υποχείρια την μειονότητα εν προκειμένου την μουσουλμανική. Στα πλαίσια αυτά, νομίζω είναι φανερό σε όλους και το βλέπουμε, επιχειρείται από το, η απαράδεκτη πρακτική από το τουρκικό προξενείο να της εμπέδωσε σε κύριση της λογικής του λεγόμενου συλλογικού αυτοπροσδιορισμού της μειονότητας. Και ξέρετε, αυτό αμφισβητεί ευθέως τη συνθήκη της Λοζάνης, ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους. Μονάχα που πρέπει να πούμε εδώ ότι όσοι ανακάλυψαν αυτές τις πιέσεις και τις παρεμβάσεις τώρα είναι το λιγότερο υποκριτές, γιατί αυτά γίνονται εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει οι μειονότητες, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, κυρία Αναστασόπουλου, οι μειονότητες να αποτελούν γέφυρες φιλίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς. Ας τσακώνονται οι αστικές τάξεις. Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν μεταξύ τους. Γι' αυτό και τα ψηφοδέλτια, στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και στη Ροδόπη και στην Ξάνθη
αποτελούνται, είναι μεικτά, αποτελούνται από χριστιανούς και μουσουλμάνους, από ανθρώπους οι οποίοι ενιαία παλεύουν για τα δικαιώματά τους, λοιπόν, όπως είπαμε, απουσιάζουν... Να είστε καλά και να υπενθυμίσουμε ότι έχουν εκλεγεί...